Καλησπέρα. Συνεργασία λοιπόν. Η συνεργασία που είναι το θέμα αυτής της εκδήλωσης είναι κάτι πολύ σημαντικό σε διάφορους κλάδους της ζωής μας, στην οικογένειά μας, στον χώρο της εργασίας μας, σε όλες τις διαφορετικές εκφάνσεις μπορεί να την κάνει πολύ πιο όμορφη τη ζωή μας. Έτσι, εγώ θα μιλήσω για κάτι λίγο πιο άχαρο από όλα αυτά. Θα μιλήσω για τη συνεργασία στον κόσμο των επιχειρήσεων. Και θα μιλήσω για τη συνεργασία σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Τη συνεργασία μέσα στην επιχείρηση, τη συνεργασία ανάμεσα σε επιχειρήσεις και τη συνεργασία ως μοντέλο επιχειρήν αυτή καθ' αυτή. Και θα επικεντρωθούμε λιγάκι στις επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ή επιχειρήσεις τεχνολογίας, όπως θέλετε, επίθετες. Γιατί αυτές είναι το μόνο είδος εταιρείας στο οποίο εγώ έχω ασχοληθεί ποτέ στη ζωή μου. Πιθανότατα αυτά που θα πούμε εφαρμόζονται και σε οποιαδήποτε άλλου είδους εταιρείας. Αλλά οι επιχείρηση έντασης γνώσης έχουν κάποια ειδικά χαρακτηριστικά στα οποία θα αναφερθούμε και συνέχεια. Είναι η εταιρεία που καταρχήν θέλει κάθε πόλη, κάθε χώρα να έχει μέσα της, γιατί φέρνουμε υψηλή προστιθέμενη αξία, γιατί απασχολεί υψηλά καταρτισμένο προσωπικό. Και το πολύ δύσκολο με αυτού του είδους εταιρείες είναι ότι δεν έχουν επιλογή παρά να ανταγωνιστούν στην παγκόσμια αγορά. Και αυτό είναι από μόνο του κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Αν ρωτήσει λοιπόν κανείς ανθρώπους που έχουν ασχοληθεί με αυτού του είδους εταιρείες, που έχουν χρηματοδοτήσει εταιρείες τέτοιες ή έχουν συμμετάσχει με διαφορετικούς ρόλους μέσα τους, τι χρειάζεται για να πετύχει μια εταιρεία, οι 9 στους 10, αν όχι 10 στους 10, θα ξεκινήσουν και θα σου πούνε χρειάζεται μια καλή ομάδα. Μια καλή ομάδα. Και βέβαια θα σου πούνε και άλλα πράγματα, ότι χρειάζεσαι καλό επιχειρηματικό πλάνο, χρειάζεσαι ισορροπία ανάμεσα στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις και την ανάπτυξη, ότι χρειάζεσαι σκληρή δουλειά, τύχη, πολλά. Αλλά θα ξεκινήσουν από την καλή ομάδα. Και τι είναι μια καλή ομάδα? Μια καλή ομάδα δεν είναι απλά μια ομάδα που στα μέσα στους κόλπους σου έχει τις απαραίτητες γνώσεις, τεχνικές δεξιότητες. Είναι μια ομάδα που μπορεί να συνεργαστεί καλά μεταξύ της. Και βέβαια, μια καλή ομάδα χρειάζεται πάντα και ένα καλό ηγέτη. Και οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις που έχουν έναν ηγέτη χαρισματικό μέσα τους είναι πάρα πολύ τυχερές. Αν ρωτήσεις όμως αυτούς τους επιτυχημένους ηγέτες ποιο είναι το μυστικό, πάλι εδώ θα γυρίσουν, στη συνεργασία. Και θα δανειστώ τα λόγια ίσως του πιο μεγάλου στάρ στον χώρο των επιχειρήσεων τεχνολογίας, του Steve Jobs. Τι είχε πει λοιπόν ο Steve Jobs? Ότι τα σπουδαία πράγματα στις επιχειρήσεις δεν γίνονται ποτέ από ένα άτομο. Γίνονται πάντα από μια ομάδα ανθρώπων. Αυτό το λέει ο Steve Jobs, ο οποίος από μόνος του ήταν ένας αστέρας, είναι ο άνθρωπος που θεωρούν όλοι ότι πήρε την Apple από το χεράκι και την έκανε αυτό που είναι. Μιλάμε λοιπόν για την ομαδική εργασία στις επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Ας το ξαναδούμε λιγάκι αυτό το επιχειρήσεις έντασης γνώσης. Γιατί αυτές οι εταιρείες είναι ειδικές? Είναι ειδικές γιατί μέσα σε αυτές τις εταιρείες, αυτές οι εταιρείες εμπορεύονται το προϊόν της πνευματικής εργασίας των ανθρώπων. Ωραία. Χρειάζονται ανθρώπους ικανούς να χρησιμοποιήσουν τη γνώση τους, την εξειδικευμένη γνώση τους ή να παράγουν καινούργια γνώση. Και αυτό δίνει στους ανθρώπους αυτών των εταιριών μεγαλύτερη βαρύτητα από τη βαρύτητα που έχουν οι άνθρωποι σε άλλες εταιρείες. Και οι άνθρωποι έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι εργάζονται πιο ευχάριστα, με μεγαλύτερη υπευθυνότητα και τελικά πιο αποδοτικά όταν λειτουργούν μέσα σε μια ομάδα. Για να συμβεί βέβαια αυτό, χρειάζονται να τηρούνται κάποιες βασικές προϋποθέσεις, να υπάρχει ένα κοινό και κοινά αποδεκτό όραμα, και αυτή είναι η βασική δουλειά του ηγέτη, να ενθυσίσει αυτό το όραμα στην ομάδα. Χρειάζεται σεβασμός, χρειάζονται καθαροί κανόνες και ρόλοι που όλοι σέβονται και χρειάζεται αναγνώριση της αξίας της προσπάθειας του καθενός. Με αυτά λοιπόν, οι ομάδες μπορούν και πετυχαίνουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Και αυτό ακούγεται απλό. Ακούγεται απλό. Γιατί δεν συμβαίνει στην πραγματικότητα όμως πάντα και γιατί είναι τόσο δύσκολο? Το εμπόδιο που συνήθως βρίσκουν μπροστά τους είτε οι startups είτε οι πιο προχωρημένες εταιρείες είναι κάτι υπερμεγέθη εγώ
πολλές φορές πυρκισμένων ανθρώπων και άλλες φορές όχι τόσο πυρκισμένων ανθρώπων. Με τα υπερμεγέθη εγώ, άνθρωποι που έχουν υπερμεγέθη εγώ δυσκολεύονται να εμπιστευτούν άλλους. Παίζουν παιχνίδια εξουσίας. Μπαίνουν σε διαδικασίες, εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν σε αυτό που κάνει. Και όλου του τέτοιου είδους τοξικές συμπεριφορές που καταστρέφουν την ομαδικότητα. Αλλά ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς το εγώ, ένα μεγάλο εγώ, εμποδίζει μια εταιρεία, είναι το παράδειγμα του ιδρυτή μια startup. Πολλοί φαντάζομαι έχετε ακούσει για τη startup, κάποιοι από εδώ μέσα πιθανόν να θέλετε να ξεκινήσετε τη δική σας εταιρεία. Το κοινό παράδειγμα δυστυχώς είναι αυτός ο ξεχωριστός, ταλαντούχος, ικανότατος άνθρωπος, ο ιδρυτής. Στα πρώτα βήματα της εταιρείας έχει πάρει την εταιρεία στην πλάτη και την ανεβάζει στα πρώτα δύσκολα σκαλιά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά φτάνει κάποια σε ένα σημείο που η εταιρεία πρέπει να πάει παραπέρα. Πρέπει να μεγαλώσει, πρέπει να επεκταθεί. Και τότε ο ιδρυτής, επειδή δεν θέλει να μοιραστεί την ευθύνη, τον έλεγχο, τα κρατάει όλα γύρω του. Και έτσι κάνει τους δικούς του περιορισμούς, τους προσωπικούς του περιορισμούς, περιορισμούς για την εταιρεία του. Ουσιαστικά δεν αφήνει να μεγαλώσει ή και σκοτώνει το παιδί που ανάθρευε μέχρι τότε. Και αυτό είναι πάρα πολύ τυπικό. Οι 8 στις 10 εταιρείες startup αποτυχάνουν γι' αυτό ακριβώς τον λόγο. Και το είχε πει πάρα πολύ καλά ο ιδρυτής του LinkedIn, που είχε πει σε μια σχετική του αναφορά στο θέμα, δεν έχει σημασία πόσο ευφυής είσαι ή αν έχεις σπουδαία στρατηγική, αν παίζεις μόνος σου θα χάνεις πάντα ενάντια σε μια ομάδα. Οπότε, αν συνειδητοποιήσουμε την αξία που έχει συνεργασία, θα μπορέσουμε να δούμε και τα ωφέλη που έχει. Είναι θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα κουλτούρας που πρέπει να ξεκινάει από τον ηγέτη και πρέπει να φτάνει στο τελευταίο μέλος της ομάδας μέσα στην επιχείρηση. Αυτό δεν είναι ούτε αυτονόητο, ούτε επιτυγχάνεται εύκολα. Ίσα-ίσα που επιτυγχάνεται πολύ δύσκολα και καταστρέφεται πάρα πολύ εύκολα. Ένας τοξικός άνθρωπος στην ομάδα, ανοχή σε ένα τοξικό άνθρωπο στην ομάδα, μπορεί να τα καταστρέψει όλα. Όμως είναι ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να αποδώσουν η ομαδική εργασία μέσα στο πλαίσιο των επιχειρήσεων έντασης γνώσης. Από τη στιγμή που όλοι μαζί συνειδητοποιήσουν ότι με την ομαδική συνεργασία και το σύνολο, αλλά και ο καθένας ξεχωριστά μπορεί να καταφέρει περισσότερα, τότε είναι που αρχίζουν και συμβαίνουν τα θαύματα. Τότε είναι που συνεχίζουν και το αποτέλεσμα της δουλειάς του καθενός έχει ένα πολλαπλασιαστικό παράγοντα που έρχεται από την ομαδική εργασία. Και αν συνειδητοποιήσεις την αξία της συνεργασίας μέσα στην εταιρεία σου, δεν μπορείς παρά να κάνεις το επόμενο αυτονόητο βήμα, να το προβάλλεις και έξω από την εταιρεία. Να ψάξεις τη συνεργασία και ανάμεσα σε εταιρείες. Η συνεργασία λοιπόν ανάμεσα σε εταιρείες αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης, ειδικά για τις νεοφυείς εταιρείες, τις startup που λέγαμε. Αλλά και από μόνη της αποτελεί ένα μοντέλο επιχειρήν, ένα business model που λέμε στα αγγλικά. Βέβαια και εδώ υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να επιτυγχάνουν οι συνεργασίες. Πάλι θέλει καθαρούς συμφωνημένους στόχους και ρόλους. Θέλει συμπληρωματικότητα ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και θέλει εμπιστοσύνη. Η εμπιστοσύνη είναι κάτι πολύ δύσκολο και τουλάχιστον με τη δική μας νεοελληνική κουλτούρα είναι πολλές φορές και το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε να υπερκεράσουμε. Αλλά αξίζει τον κόπο. Θα σας φέρω μερικά παραδείγματα και το πρώτο παράδειγμα είναι κάτι από την Ελλάδα, από τη δική μας πραγματικότητα, κάτι για το οποίο εγώ είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος. Και είναι το παράδειγμα της ΕΝΕΒΗ, της Ένωσης
της Ένωσης Ελληνικής Βιομηχανίας Ημιαγωγών ή Hellenic Silicon Industry Association, που ξεκίνησε από τρεις ομάδες το 2002, από τρεις εταιρείες το 2002, που θέλουν να συνεργαστούν και να βοηθήσουν ένας τον άλλον, να ανταλλάξουν εμπειρίες και να δουν πώς μπορούν ο ένας να βοηθήσουν τον άλλον να μεγαλώσει, γιατί ήμασταν τρεις πολύ μικρές εταιρείες. Έχει φτάσει σήμερα να είναι πάνω 50 εταιρείες που συνεργάζονται. Η ENV αποτέλεσε το πρώτο κλάστερ κάτω από το Κοράλια. Και κλάστερ είναι μια ομάδα μικρών εταιριών που συνεργάζονται για να μεγαλώσουν όλοι μαζί. Αποτέλεσε το παράδειγμα, δημιουργήθηκε με βάση αυτό το παράδειγμα το κλάστερ της βιομηχανικής, της διαστημικής βιομηχανίας, το Space Cluster, και στη συνέχεια το Gaming Cluster. Και όλο αυτό είναι σημαντικό για το κάθε ένα μέλος που συμμετείχε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πήρε πάρα πολύ μεγάλη αξία και πολύ μεγάλη βοήθεια σε επίπεδο, το λέμε, δικτύωση. Και τι είναι η δικτύωση? Δικτύωση είναι, θέλω να πουλήσω σε εκείνη τη μεγάλη εταιρεία. Ρε, εσείς πώς το έχει κάνει κανένας? Πώς γίνεται? Θα σου πει κάποιος, ναι, γίνεται έτσι. Με ποιον να μιλήσω? Ξέρω αυτόν. Έχω ένα νομικό κόλλημα, θέλω να εξάγω κρυπτογραφία. Γίνεται? Πώς γίνεται? Σηκώνεις το τηλέφωνο, παίρνεις. Πολύ μεγάλη αξία αυτό. Γλιτώνει πάρα πολλές ώρες, απλοποιεί πάρα πολλά πράγματα, αποφεύγεις πάρα πολλά λάθη. Αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι της αξίας που έχουν πάρει οι εταιρείες που συμμετέχουμε σε αυτούς τους συνεργατικούς σχηματισμούς. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε ενώσει και τις δυνάμεις μας να κάνουμε πράγματα που ο καθένας από μόνος του δεν μπορούσε να κάνει. Να πάμε σε μεγάλες εκθέσεις που το κόστος είναι δυσβάσταχτο για μια startup. Όταν μαζευτούμε όμως 10 και νοικιάσουμε όλοι μαζί ένα booth, μπορούμε να πάμε και να είμαστε εκεί. Και υπάρχουν διάφορες συνεργατικές δράσεις που έχουν βοηθήσει τις εταιρείες, από δράσεις εκπαίδευσης, προώθησης και πολλά άλλα τέτοια. Και υπάρχει βέβαια και το πιο σημαντικό από όλα, ότι μέσα από αυτές του τύπου ενώσεις, εταιρείες κάτσανε μαζί και φτιάξανε συνεργατικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Και αυτό εδώ στην Ελλάδα, όχι κάπου αλλού, μπορούμε να συνεργαζόμαστε εδώ. Βέβαια, να το ξεκαθαρίσω, δεν χρειάζεται για να συνεργαστείς να πας να μπεις μέσα σε μια ένωση. Αυτό γίνεται και μία με μία εταιρεία. Αρκεί να έχεις τη διάθεση να συνεργαστείς, να βλέπεις ότι έχει αξία να πάρεις βοήθεια και να δώσεις βοήθεια. Μιλήσαμε τώρα για τη συνεργασία ως επιχειρηματικό μοντέλο, αυτή καθ' αυτή. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτή την περίπτωση είναι το App Store. Όσοι από εσάς έχετε iPhone, το χρησιμοποιείτε καθημερινά για να κατεβάζετε τις εφαρμογές σας που σας αρέσει να έχετε στο τηλέφωνό σας. Και τι είναι το App Store? Το App Store είναι μια πλατφόρμα μαζικής συνεργασίας που εφήβρε η Apple. Όταν η Apple λοιπόν ήθελε να δυναμώσει το προϊόν της, το iPhone, στην αγορά και συνειδητοποιώντας ότι δεν είχε μπορούσε από μόνη της να φτιάξει όλες αυτές τις εφαρμογές που θα ήθελαν οι χρήστες της να έχουν με το τηλέφωνό τους, έφτιαξε το App Store και κάλεσε μικρές και μεγαλύτερες εταιρείες να βάζουν εφαρμογές στο App Store για τους τελικούς χρήστες. Αυτό τότε ήταν κάτι αδιανόητο. Μέχρι τότε ήταν το content που είχες μέσα στο smartphone σου ήταν αποκλειστικά ελεγχόμενο από την εταιρεία που κατασκεύαζε το τηλέφωνο. Το App Store λοιπόν, σαν ιδέα, σαν μοντέλο επιχείρηση, αυτή η μαζική πλατφόρμα συνεργασίας, είναι κάτι που αποτελεί σήμερα παράδειγμα και υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να κάνουν το App Store σε εκείνο τον τομέα, το App Store στον άλλο τον τομέα. Είναι ένα best practice που όλοι αποδέχονται ως απόλυτα επιτυχημένο. Ένα άλλο παράδειγμα και θα το πάω λίγο γρήγορα, είναι η ARM. Η ARM φτιάχνει επεξεργαστές. Όλοι σας μάλλον έχετε ένα επεξεργαστή στην τσέπη σας, στο τηλέφωνό σας. Έχει δεσπόζουσα θέση σε αυτόν τον χώρο και ο λόγος που έχει καταφέρει να διατηρήσει τη δεσπόζουσα θέση της, παρότι όλοι θέλουν να τη ρίξουν κάτω, δεν είναι ότι έχει το καλύτερο προϊόν, τον καλύτερο επεξεργαστή από μόνη της. Υπάρχουν άλλες εταιρείες που μπορούν να το κάνουν πολύ καλύτερα. Ο λόγος που έχει αυτή τη δεσπόζουσα θέση είναι ότι έχει φτιάξει ένα οικοσύστημα συνεργατών που κάνουν το πολύ πιο εύκολη τη χρήση των επεξεργαστών της για την κατασκευή ταμπλετών, smartphones κτλ. Αν θες να φτιάξεις κάτι για έναν ARM, μπορεί να θέλεις 2 μέρες, 10 μέρες, για να το κάνεις με οποιονδήποτε άλλο επεξεργαστή θέλεις 10πλάσιο ή εκατοπλάσιο χρόνο. Έχει λοιπόν εδραιώσει τη θέση της μέσα από τις συνεργασίες της.
Όλους αυτούς προσκάλεσαν να φτιάξουν συμπληρωματική αξία πάνω στους επεξεργαστές τους. Για να το μαζέψουμε λιγάκι. Η συνεργασία είναι ένα εργαλείο απαραίτητο για την επιτυχία μιας εταιρείας. Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να δώσει όθηση στην εταιρεία. Αλλά τελικά η συνεργασία είναι θέμα κουλτούρας. Είναι θέμα νοοτροπίας. Και ξεκινάει από το γεγονός ότι αναγνωρίζεις ότι έχεις περιορισμένες δυνατότητες. Πρέπει να κοιταχθείς ειλικρινά στον καθρέφτη και να πεις «Εγώ μπορώ να φτάσω μέχρι εκεί και για τα υπόλοιπα που χρειάζομαι θα πρέπει να συνεργαστώ». Και όταν θα πάρεις τη βοήθεια και θα δεις και θα τη δώσεις τη βοήθεια και θα δεις πώς όλο αυτό το πράγμα δουλεύει, δεν μπορείς παρά να κάνεις κάτι άλλο. Αλλά τελικά είναι και θέμα επιλογής. Είναι θέμα επιλογής. Τι εννοώ με αυτό. Η κουλτούρα μας καθορίζει, η νοοτροπία μας καθορίζει τον τρόπο που ζούμε, αλλά καθορίζει και τη μορφή του κόσμου μέσα στον οποίο ζούμε. Έχουμε λοιπόν την επιλογή να επιλέξουμε να ζήσουμε μέσα σε ένα κόσμο που είναι γεμάτο δυνητικούς συνεργάτες, που θα τους βοηθήσουμε και θα μας βοηθήσουν, που θα γίνουμε σύντροφοι και φίλοι στην πορεία, έναν πραγματικά συναρπαστικό κόσμο, ή μπορούμε να διαλέξουμε να ζήσουμε μέσα σε ένα κόσμο που σχεδόν αποκλειστικά αποτελείται από ανταγωνιστές και εχθρούς. Είναι δική μας επιλογή σε τι κόσμο θέλουμε να ζήσουμε. Και πολύ ωραία το είχε θέσει εδώ πέρα ο Lance Armstrong, ο οποίος είναι ένας θρύλος στον κόσμο της ποδηλασίας. Είχε πει ότι όποιος φαντάζεται ότι μπορεί να δουλεύει μόνος του, καταλήγει να περιβάλλεται μόνο από ανταγωνιστές και μένει χωρίς συντρόφους και συμμάχους. Είναι στο χέρι μας λοιπόν το πού θέλουμε να καταλήξουμε, το τι ζωή θέλουμε να ζήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.